οθυνή και γλίεσαν έτηλεν ημέρα. Το γλυκί και ρέμα προβαίνον φως της, μας αποκαλύπτει όλην την φαϊσφόρο λαμπρότητα της παρούσης εορτής και πανηγύρεως. Μας μισταγωγεί εις το βαθύτερο νόημα της μεγάλης ταύτης επετείου, καθήν ιερά βασιλική και σταυροπηγία κείμονη του κύκου, αγάλλεται εξόχως και υπερβαλλόντος. Εν δοξολογίες και ύμνης ασηγήτης, εορτάζεται το παράδοξον θαύμα της κοιμήσεως, της πηγής της ζωής και του τάφου, ως της γίνεται κλίμαξ η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Επαρακλήσεις και συνεχείς δεήσεις προς την και χαριτωμένη μητέραν του Κυρίου μας δηλώνουν πως η κοινή των Ορθοδόξων συνείδησης δεν έπαυσεν εν τη διαδοχή των αιώνων να έχει βαθίαν πίστην εις την κρατεάν προστασίαν και εις την αμετάθετον μεσητίαν της. Βαθύς ο σεβασμός προς την κατεξοχήν προστάτη και υπέρμαχων στρατηγών του γένους ημών. Η δε επίκληση των πρεσβειών της απετέλεσε πάντοτε την εναρμόνιον υπόκρουση εις το άσμα της πίστεως πάντων ημών των επιγείς προς τον Σωτήρα Χριστόν. Κατά την Αγίαν δε ταύτην ημέραν, την οποία λαμπρύνει η ευλογία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου και καθηγουμένου της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης του Κυρίου Νικηφόρου, της μεγαλυνωμένης βασιλικής φιλοτιμίας και τετιμημένης σταυροπηγιακής αξίας και ελευθερίας ή τη αυτοδεσποτείας παρά της πατριαρχικής περιοπής και μεγαλειότητος και εξαίρει πάντων ημών ως εμνός θείασος των σεπτών πατέρων και του ευσεβούς λαού η χαρμόσυνος ηρωή από τη συμβολή της Αγίας Θεομήτωρος δια την σωτηρίαν του κόσμου ως από πηγής πλουσίας και καλλιρόου αντλεί το θέμα η φωνή του Ιερού Άμβωνος. Πανιερότατε Μητροπολίτα και Άγιε Καθηγούμενε, αγαπητοί και σεβαστοί πατέρες, φιλόχριστε λαέ, εις το σχέδιον της φιλανθρώπου θείας οικονομίας, εις την μακραίωνον ιστορίαν του χριστιανισμού, η Παναγία κατέχει όλος εξαιρετικήν, περίοπτον και προνομιακήν θέσην ως ευρούσαν χάριν παρά το Θεό. Διότι εξ αυτής εσαρκώθη ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο ελευθερώσας ημάς εκ των παθών, ο νεκρόσας και σκυλεύσας τον Άδη, ο πατήσας το θανάτο των θάνατων και καταλύσας αυτόν, ορισάμενος ημάς εκ της κοιλίας του Άδου και παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος, χαριζόμενος ημίν και την Ανάσταση. Εξ αυτής ανέτειλεν η λαμπηδόν της χάριτος, εξεκολάφτη η νοσταλγική χαρά της ζωής, εξέλαμψεν η πίστης, η ελπής, η αγάπη, όλα τα εύωσμα και σπάνια άνθη, τα οποία φύονται και ευδοκιμούν μόνον εις την αγαθήν γην της δικαίας και καθαράς χριστιανικής καρδίας. Είναι η αγιωτέρα μορφή του αγιολογικού διακόσμου της Εκκλησίας και υπέρχεται όλων των Αγίων, των Οσίων, των Πατέρων, των Ομολογητών, των Μαρτύρων και αυτών ακόμη των Επουρανίων Δυνάμεων. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η και χαριτωμένη μετά Θεών η Θεός. Κόρη πτωχή και άσημος, η Παρθένος Μαριάμ, την οποία εγαλούχησεν η Ναζαρέτ και υμνολόγησεν η παγκόσμιος χριστιανικής συνείδησης, ανεδείχθη έμψυχος ναός
του Θεού Λόγου, βασίλισσα ουρανού και γης, εν άσκησης της ελευθέρας βουλήσεως, υποθήκη σεβασμού της ανθρωπίνης προσωπικότητος, δέσποινα πάσης φύσεως, λογικήστε και δυναμουμένης. Πνευματική μήτυρ ολοκλήρου του χριστιανικού κόσμου, παγκόσμιον θέλγητρον, παρθενικής αγνότητος και πνευματικής ζωής, μύρων πολύτιμων, πιστούς ευωδιάζων, αλαβάστρινον σκεύος, φυλάσσον τους γλυκερούς παλμούς της μητρικής αγάπης. Ούτι είναι οι τίτλοι της ευγενίας και της δόξης της αγνής Θεομήτωρος. Πόσον όμως έχουν δυστυχώς παραγνωριστεί εις την σύγχρονον κοινωνία εμεγάλε αυτε χριστιανικέ αρετέ, κατήντησαν να παρίστανται σήμερον το ακέραιον ήθος του χαρακτήρος και ο σεβασμός της προσωπικότητος ως λόγος κενός, ως άσκοπος και γελία προσπάθεια εις τας χριστιανικάς εκείνας συνειδήσεις, εοποίε διασώζουν τα σπέρματα της καλής αγωγής και της χριστιανικής μορφώσεως. Και ειδού το θλιβερόν κατάντημα της χριστιανικής κοινωνίας, ψυχικοί κλονισμοί, διασυρμοί, σκάνδαλα, ηθικές στεναχωρίες, εσωτερικής παραγμή, οικογενειακά δράματα, έκκληση των ηθών, σύψεις και διαφθορά, κοινωνικά και ηθικά ναυάγια, είναι ως τόσε μοιραία ακολουθία της ζωής, την οποίαν διάγουν οι άνθρωποι ή την εσεμόλυναν των ψυχικών των κόσμων. Ευτυχής όμως, όσοι κατόρθωσαν να διαφυλάξουν την αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής των, εις τρόπον ώστε εις πάσαν περίπτωσιν του βίου να αισθάνονται την ιεράν εκείνην δωρεάν, η οποία καθαίρει και ανυψώνει τη ζωή εις πνευματικότερα επίπεδα. Πόσον όμως η Αγία ημέρα, όπως και πάσα εορτή της Θεομήτωρος, επιλάμπουσα εκάστοτε εις το στερέωμα της Εκκλησίας, μας ανυψώνει εις τη σφαίρα των υπερκοσμίων. Μας αποκαλύπτει την δύναμη της μητρικής αγάπης, μας μοιεί εις το άδειτον της μητρικής καρδίας. Η Παναγία, η εξόχως τιμηθήσα παρά του Θεού, δια της υπερφυός μητρότητος, εγένετο σύμβολον εις το διηνεκές, το αιώνιον πρότυπον δια την μητέρα. Εβίωσεν όλην την αλληλοδιάδοχον εναλλαγήν της χαράς και του πόνου, της ταπεινώσεως και της δόξης, ως και όλας τας εκφάσεις της μυστηριώδους ζωής του μονογενού Υιού της. Ο σταυρικός του θάνατος ετραυμάτισε την μητρικήν καρδία με τη ρομφαίαν του ηθικού πόνου, τον οποίον δεν ήτο δυνατόν να πραίνει παρά μόνον ο γλυκασμός της αγάπης της, αγάπης προς τον Υιόν της, αλλά και προς όλους ημάς, τους ανθρώπους, μιας αγάπης θερμής και επανανθρωπίνης. Έδειξεν εις ημάς το ύψος και το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το εύρος της αγάπης της μητρικής καρδίας, όπου αντικατοπτρίζεται όλη η λάμψη του αστερόεντος ουρανού, αντιφεγγίζεται όλη η χάρις της ακυμάντου θαλάσσης, όλη η γοητεία της ανθιφόρου ανοίξεως, και αποκαλύπτεται εν αυτή ο Δημιουργός Θεός, ως δύναμης, ως φως, ως ζωή. Δια της μητρικής καρδίας συγκοινωνούμεν των υψηλών αξιών, διαισθανόμαστε πανταχού και πάντοτε την θείαν παρηγορία, ενίσχυση και ενθάρρυνση, δεχόμεθα την θαλπορή και τη φροντίδα της Μητρός Εκκλησίας, ή της καταβγάζει με φως ηλαρών τα σκοτεινάς νύχτας της νήσου ημών. Ω πραγματική Μητέρα, εν τη Αγία κοιμήσει σου, ού κατέλειπες των κόσμων,
δεν μας εγκαταλείπεις. Εκ του Θεοδόχου και ζωαρχικού σώματός σου διέρχονται ζωοδόχοι κρουνοί, οι οποίοι αρδεύουν και ζωγονούν τους πιστούς προς καρποφορία Αγίων Αρετών. Στα μύχια της μητρικής καρδίας σου είναι θησαυρός ολόκληρος, το δάκρυ που ποτίζει τα μάτια όλων των χριστιανών μητέρων εις τας δοκιμασίας της πολυμόχθου ζωής και της αβεβαίου καθημερινότητος. Πώς να εξυμνήσουμε επαξίως την Ιεράν Αποστολή των χριστιανών μητέρων? Πόσον η κλίση σας είναι ιερά και το έργο σας δύσκολον? Ζώμεν εν μέσω απειλών και τρομοκρατίας, διερχόμεθα ημέρας χαλεπάς και νύχτας ασελήνους, κατά τας οποίας αφενός μεν η έκκληση των ηθών, η καταστρατήγηση του δικαίου, η διαφθορά και η ασυδοσία, η προδοσία και η εκμετάλλευση, η ανηθικότης και η κακία. Αφετέρου δε, εδιάφορε, ηλιστικέ και θεοσοφικέ θεωρίε και αντιθρησκευτικέ τάσεις απειλούν να εκμηδενίσωση ή και να αφανίσουση των σεβασμών μπροστά ηθικάς αξίας, να αμαυρώσουν τη λάψη της χριστιανικής αρετής με τας υπερφιάλους και υπεροπτικάς εγωιστικάς θέσεις των και νομιμοποιώντας τα σε αυτών εσχήνας, να υποσκάψω συνυπούλος τα θεμέλια της χριστιανικής οικογενείας. Χριστιανέ μητέρε, κατά τα πρότυπα της Θείας Αγάπης, είστε ταγμένε υπό του Θεού και καθήκον έχετε ιερών να προφυλάξετε τας αθώας ψυχάς των τέκνων σας από την επίδραση αναρμόστων συμπεριφορών, φθοροποιών κηρυγμάτων και ψυχολέθρων θεωριών. Επιβάλλεται να διατηρήσετε άσβηστον το ιερόν πυρ της πίστεως, ακίμητον την λιχνία των ιερών μας παραδόσεων εις το Άγιον Βήμα της παιδικής ψυχής. Με την πνοή σας, την αγάπη σας, θα εμπνεύσετε εις τα τέκνα σας την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνον λογική μονάς, ως διδάσκει η αθεία, αλλά ότι είναι ψυχοσωματική οντότης, με ηθικήν και θρησκευτικήν δυνατότητα. Δια της πίστεως έχει παράξει ο άνθρωπος έργα αληθούς πολιτισμού, προόδευσε εις την επιστήμη, την τέχνη, την φιλοσοφικήν διανόηση, την αρετήν, την ελευθερία, την φιλανθρωπία. Επέτυχε εν συνόλο την ανύψωση της στάθμης της κοινωνίας. Πώς όμως, μητέρες, θα επιτελέσετε την Αγία Ταύτην Αποστολή σας? Πώς θα ολοκληρώσετε το επίμοχθον έργο σας εν μέσω απειλητικών κινδύνων? Πώς άλλος, η μη όταν ατενίζεται μεταπίστεως προς την Θεομήτωρα, ως προς την ιδανική προσωποποίηση της Μητρός και εμπνέστε από το μεγαλείον της αγιοσύνης της, διότι μετά την εκδημίαν της και την υπερλόγων ενδόξως μετάθεσήν της, εν τεσχερσή του εαυτής Υιού και Δεσπότου, συνέχει με την αγάπη της τον κόσμον και όλους όσοι επικαλούνται την βοήθειάν της. Ούτως εννοεί και διδάσκει η Ορθόδοξος Εκκλησία την ιερότητα της Αποστολής της Χριστιανικής Μητρός εν το κόσμο. Η δε φράδια του Διαπρισίου Κήρυκος, όξι γράφος κάλαμος του συγγραφέως, ελυρικέ εξάρσεις του ποιτικού και του ποιητού και ο χρωστή του διασημωτέρου ζωγράφου, ανταγωνίζεται εις την εξύμνηση της ιεράς και ευκλαίους μνήμης, της Θεομήτωρος, της πεποικιλμένης, τη Θεία Δόξη, καθήν εξίστανται αγγέλων εδυνάμεις και εξεπλήττονται. Εν κατανοίξει βαθία, μετά του προφητάναχτος Δαβίδ αναβόμεν, της η παρούσα εορτή, και μετά του παντήμου χορού των σοφών Αποστόλων, συνυμνούμεν θαύμα διπλούν, σύλληψην άσπορων
και νέκρος συνάφθορον, μετά δε του σειραίοντος ευσεβούς λαού, ευχαριστούμεν την υπέραγνον και υπερθαύμαστον Κυρίαν Θεοτόκον, και σεπτός ευφημούμεν την μετάστασιν αυτής προς τα Άνω Βασίλεια, και μακαρίζομεν την μόνην Μεσήτριαν και ακατέσχυν των ελπίδαν του γένους και των ψυχών ημών γέννητων.